βαθύ ποτάμι ο έρωτας με το φιλί να τρέμει. Σάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινών πελτέμι. Κι από την όχθη χύνονται στου ποταμού τα βάθη. Ποτάμι κόκκινο κρασί να ξέριψαν τα πάθη. Δεν αισθάνομαι τίποτα για την Αγγελική. Μόνο εσένα αγαπάω. Αν μου κάνεις εσύ ένα παιδί, θα είναι τελείως διαφορετικά. Όταν θα πάψεις να μου το λες 20 φορές τη μέρα, μπορεί και να κάνω παιδί. Ωραία. Σε παρακαλώ, ας δοκιμάσουμε με εξωσωματική. Θες στην Αθήνα, θες εδώ. Θα σε πάω όπου θες εσύ. Αρκετά. Ποιος σε πληρώνει για να κάνεις τη ζημιά σου στους Μακθαίους? Ο Σύφης. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζεις κανονικά. Αποτελειώνεις ό,τι άρχισες. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Να σου θυμίσω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως από όσα σκέφτομαι για σένα. Αχιλλέα, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Αφήστε να βοηθήσω, ο δίσκος είναι βαρύς. Σας παρακαλώ, θα θυμώσει ο Διαμαντής. Θα το πάρω πάνω μου, θα πω ότι εγώ επέμεινα. Σε παρακαλώ. Δάφνη, ήρθα να βοηθήσω, αλλά βλέπω μια χαρά τα καταφέρνει ο κύριος Χατζής. Λοιπόν, αφού το πας έτσι, ή κοιμάσαι εδώ μαζί μου, ή παίρνω τηλέφωνο τον Σύφη, του λέω τα πάντα και σας κάνω μαλλιά κουβάρια. Τι δουλειά έχει ο Σύφης στην κουβέντα μας? Τα έχεις με τη Μελίνα, Αχιλλέα. Τα ξέρω όλα. Πες μου, τι έκανες στην Αθήνα, σπαμ. Μποτόξ, τα θέλω όλα με λεπτομέρειες. Άγριο σεκ. Έψαξα το κινητό του Μινά. Ήθελα να δω αν έχει καμιά γκόμενα όσο ήμασταν χώρια. Πήγα λοιπόν στις σημειώσεις που ξέρω ότι εκεί γράφει τα πάντα. Και τι είδα? Ραντεβού με Σύφη στο σπίτι Αγγελικής. Ορίστε. Έχω και τη διεύθυνση, αν με πιστεύεις. Πήγαινε να τσεκάρεις. Αν πραγματικά είναι έτσι όπως τα λες, θα γίνει χαμός, το ορκίζομαι. Μη φωνάζεις. Τώρα αισθάνομαι άσχημα, μετάνιωσα όπως το είπα. Αλλά από την άλλη, βρε Μελίνα μου, εσύ τον παρότρινες να έχει επαφή με το παιδί του, άρα... Με το παιδί του σίγουρα θέλω να έχει επαφή. Αλλά γιατί να μου λέει ψέματα? Γιατί δεν μου είπε ότι θα πάει να βρει αυτή την Αγγελική? Κάτι παίζει εδώ. Πάμε. Θα έρθεις κι εσύ μαζί. Χριστίνα, ξέχασα να σου πω. Η Μαρίνα έχει μείνει λίγο πίσω στην αριθμητική, ειδικά στον πολλαπλασιασμό. Εντάξει, θα τελειώσω τις δουλειές μου και θα τις τρώσω. Σου χρειάζεται να κάνω μερικές επανακλήσεις ακόμα. Τι άγαρπη που είσαι, ρε Χριστίνα! Κοίτα. Κοίτα πώς με έκανες! Καλά, γιατί δεν προσέχεις καθόλου, παιδάκι μου. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Έλα, δεν πειράζει, σταμάτα. Τρόμαξα. Έχω και ένα μωρό στην κοιλιά. Εντάξει είναι, σταμάτα. Έλα τώρα, ηρέμησε. Συγγνώμη. Οποιαδήποτε γυναίκα θα φέροντας σαν την Ευρυδίκη. Την απόρριψη δεν την καταπίνει καμία τους εύκολα. Το ξέρω, Νεκτάρια. Αλλά κάνω τρομερή προσπάθεια να ανταλλάξω έστω και δύο κουβέντες μαζί της. Είμαι αποφασισμένος, θα χωρίσω. Γιατί η Μελίνα, ρε Αχιλλέα, συνέλθε. Η Μελίνα ήταν απλά αφορμή για να καταλάβω ότι ο γάμος μου με την Ευρυδίκη δεν προχωράει. Εντάξει, αποφάσισα να παντρευτώ, να ράξω, να κάνω οικογένεια. Λάθος μου. Δεν πάει παρακάτω. Τι έγινε, Μαθαίο? Θα ανοίξουμε τα βαρέλια? Όχι. Τα βαρέλια θα τα ανοίξουμε αύριο το πρωί. Και θα κάνουμε μια γιορτή. Έχω καλέσει κόσμο, δημοσιογράφους, σομελιέ. Θέλω η συνεργασία μας με τους Γιαννακάκηδες να γίνει επίσημα. Καλά, γιατί τον θέλεις τόσο κόσμο, ρε Μαθαίο, σε αυτή τη φάση? Και άμα κάτι δεν πάει καλά? Τι λες, Αχιλλέα, τι να μην πάει καλά? Σε αυτά τα βαρέλια έχουμε το καλύτερο μπρούσικο του κόσμου. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, να καλέσουμε και τους Γιαννακάκηδες, έστω και την τελευταία στιγμή. Όχι εγώ. Αν θέλεις να τους πάρεις εσύ. Γιατί, Αχιλλέα, συνεχίζεις να έχεις παρεδώσει με αυτή τη Μελίνα? Όχι, σου είπα.
σπίτι της Αγγελικής. Από εδώ δεν φαινόμαστε, ε. Να, ο Σύφης και ο Μινάς. Σε στρίμωξαν ο Σύφης και η Αναστασία για το θέμα των μετοχών που σου παραχώρησαν. Όχι, ίσα ίσα, διαμαντή μου. Απλά εγώ πήγα για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Μιλήσατε. Γιατί δεν με ενημέρωσες. Διαμαντή μου, εγώ πήγα για να τους πω ότι εγώ παιδιά δεν έχω. Και ό,τι είναι στο όνομά μου, μετά θάνατον θα είναι και πάλι δικά τους. Τι μετά θάνατον, ρε Δάφνη. 8 χρόνια διαφορά έχεις με το Σύφη. Έκανα γκάφα. Και το είπα και εμένα ύφος. Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Όχι, καλά έκανες. Για να δούνε πόσο ψυχούλα είσαι που κατεβάσανε μούτρα μόλις σου έδωσα τις μετοχές. Έλα, Μαθαίο. Τι γίνεται. Έλα, Διαμαντή. Αύριο αρχίζω την εμφιάλωση και το συνδυάζω με μια γιορτή. Τι λες να πάρεις ένα αεροπλάνο και να κατεβείτε στην Κύπρο. Τώρα μου το λες, ρε Μαθαίο. Δεν προλαβαίνουμε. Έχω και τα ραντίσματα στα μπέλια. Δεν είναι να τους αφήσεις μόνους. Και ο Σύφης πρέπει να είναι εδώ. Έχει τρεχάματα. Κρίμας, κρίμας. Θα ήταν ωραίο, ρε παιδί μου, να ήμασταν όλοι μαζί. Αυτό το κρασί, είμαι σίγουρος ότι θα είναι το καλύτερο κρασί που έχουμε βγάλει ποτέ. Είχε τέλεια ζύμωση, πραγματικά. Και η τελευταία μέτρηση που έκανα ήταν εξαιρετική. Χαίρομαι που τα ακούω, Μαθαίο. Άντε με το καλό να ανοίξει τα βαρέλια και πάντα τέτοια. Περιμένω τηλέφωνο σου. Α, το δικό σου, τον Μάρκο Χατζή, τον περιποιηθήκαμε. Αύριο θα τον πάω να του δείξω άλλα οικόπεδα. Το ξέρω, το ξέρω. Με πήρε τηλέφωνο για να με ευχαριστήσει. Εντάξει, Διαμαντιάντε, τα λέμε τότε. Γεια. Μου έστειλε γραπτό η Μελίνα. Έφυγε από το γραφείο. Εντάξει, θα βαρέθηκε έτσι όπως παρατήσαμε. Και με έβαλες να πω και ψέματα από πάνω. Και τι θες να κάνω. Να της πω ότι πήγα στην Αγγελική να τη βοηθήσω. Δεν ξέρω τι θα της πεις, ρε Σύφη, αλλά να σταματήσεις να της λες ψέματα. Όλα μαθαίνονται κάποια στιγμή. Τι έγινε με την Αγγελική, τακτοποιήθηκε. Ναι, καλά τα πάει. Της έστειλα δύο άντρες να βάψουν. Εντάξει, με το εσωτερικό θα τα καταφέρει μόνη της. Αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει με τις ελιές. Είναι δύσκολη υπόθεση. Και η Αγγελική έχει μάθει στην καλοπέραση. Έκανα ένα ψεύτικο προφίλ στο Facebook και της έστειλα έτοιμα φιλίας. Το δέχτηκε. Και γιατί το έκανες αυτό. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Ήθελα να δω αν έχει φωτογραφίες από τη μικρή. Και έχει. Σοφή, είναι πανέμορφο πλασματάκι. Και σου μοιάζει. Θες να τη δεις. Όχι. Έχω κάτι νεύρα, τρέμω ολόκληρη. Ναι, αλλά ηρέμησε γιατί θα σε καταλάβει. Αν θέλεις να τον ψαρέψεις, πρέπει να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Αλλιώς πες τα ίσια. Όχι. Αν δεν μου το παραδεχτεί αυτή τη φορά, τέλος. Μαζεύω τα ρούχα μου και φεύγω από το σπίτι. Τώρα νιώθω κι εγώ υπεύθυνη. Δεν έπρεπε να σου πω τίποτα. Εσύ στη θέση μου δεν θα θέλεις να ξέρεις. Άλλο το ότι έχουν ένα παιδί μαζί και άλλο να συναντιούνται κρυφά. Και αυτά τα ότι ζηλεύω και μου το κρύβει είναι παραμύθια. Αν ήταν καθαρός δεν θα φοβόταν να μου πει την αλήθεια. Δεν γουστάρω να κοιμηθώ εδώ. Δεν μπορώ. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ίσα ίσα. Είναι πολλά αυτά που καταλαβαίνω. Λοιπόν, στο ξαναλέω. Αν δεν κοιμηθείς εδώ μαζί μου, θα πάρω τηλέφωνο τον Σύφη και θα του πω για την σχέση σου με τη Μελίνα. Αχιλλέα, δεν μπλοφαρώ. Θα σας κάνω άνω κάτω. Αυτόν τον εκβιασμό κόφτω. Σου έχω πει τόσες φορές ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν τρέχει τίποτα με την κοπέλα. Ο Νεκτάριος άλλα παραδέχτηκε. Ο Νεκτάριος δεν κατάλαβε καλά. Έγινε παρεξήγηση. Άμα θες, ρώτα τον.
Να τον ρωτήσω τώρα που συνεννοηθήκατε. Σου λέω δεν κατάλαβε καλά. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Υπάρχει και θα κοιμηθείς εδώ. Γιατί τόση επιμονή μπορείς να μου εξηγήσεις? Είναι πολύ απλό και το ξέρεις. Σε έχει συμβουλεύσει ο δικηγόρος σου να παρουσιάσεις το γάμο μας ως λευκό γάμο για να πάρεις όποτε γουστάρεις στο διαζύγιο και να με ξεφορτωθείς. Ευρυδική, αν αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι ασφαλής, οκ, okay, να κοιμηθώ εδώ. Όμως πόσο καιρό θα σου πάρει να το χωνέψεις? Ένα μήνα, δύο μήνες, θέλεις έξι όπως είπες χθες? Για τα μάτια του κόσμου, εντάξει, το δέχομαι. Όμως πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πρόκειται να σε ρίξω. Θα σε βοηθήσω οικονομικά. Ναι, πέτα μου τώρα ένα ξεροκόμματο για να μου ρίξεις τάχτη στα μάτια. Λοιπόν, πάω μια βόλτα να πάρω λίγο αέρα. Ελίνα! Κοριτσάκι μου. Άργησες. Πολλή δουλειά. Ναι, απίστευτη. Συνέχεια προκύπτουν θέματα. Και αυτή τη στιγμή πεινάω σαν λύκος. Θα σου βάλω εγώ να φας. Νομίζω ότι θα πηγαίνατε στην ταβέρνα με τον Μινά. Και τι, δεν θα σε έπαιρνα ένα τηλέφωνο να έρθεις? Κούραση το ενοποιώ. Βέβαια, όλη μέρα ορθοστασία. Καταλαβαίνω. Ναι, έχουν έρθει και οι αντιπρόσωποι. Η Αναστασία είναι ακόμα μαζί τους. Θα τους βγάλει και για φαγητό. Λοιπόν, πάω να κάνω ένα μπάνιο και κατεβαίνω να φάμε. Δεν μπορώ. Ειλικρινά δεν μπορώ. Δεν θέλω να σου λέω ψέματα. Δεν γίνεται. Ήμουνα με το Μινά. Στο καινούριο σπίτι της Αγγελικής. Και τη βοηθούσαμε να τακτοποιηθεί. Ναι. Ναι. Με επηρέασες που μου είπες να φερθώ ανθρώπινα. Εντάξει, είναι μια γυναίκα μόνη της. Ήθελα να της δώσω ένα χεράκι, να τη βοηθήσω. Να σταθεί στα πόδια της. Να τη βοηθήσω και με τις ελιές. Σιφή. Που βοήθησε την Αγγελική. Σ' αγαπώ επειδή μου είπες την αλήθεια. Σε στούντιο στο Κολωνάκι. Πουτάνα είναι. Ψέματα σου λέει, Διαμαντή, ψέματα. Διαμαντή μου. Διαμαντή. Πέθανε. Πέθανε. Διαμαντή.
δεν πέθα. Ζω. 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 Έλα, έλα. Όνειρο είδες, όνειρο. Έλα, έλα, έλα. Όνειρο είδες. Φιάλτης ήταν. Έλα, έλα, έλα. Σαν μωρό κανείς. Φάμε διαμαντή. Πες μου ότι δεν με αφήσεις ποτέ ό,τι και γίνει. Έλα, έλα. Ξεπεράθηκες τελείως. Δεν θα σε αφήσω. Ορκίσου το. Ότι δεν θα με αφήσεις. Ορκίζομαι, ορκίζομαι. Έλα. Θες να πάω να σου φέρω με όρο. Άργησες. Με έχεις στημένο εδώ και μισή ώρα. Αν περάσει κάποιος και μας δει. Σιγά. Θα πεις ότι έκανες μια βόλτα για να δεις το άλογο. Το ίδιο κι εγώ. Απλά τα πράγματα. Ωραία. Γιατί ήθελες να συναντηθούμε? Για να σου ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Με ρώτησες χθες γιατί χαίρομαι για τη ζημιά που θα κάνεις στους Ματθαίους. Ναι. Μου φάνηκε κάπως περίεργο. Δεν καταλαβαίνω. Ωραία, θα χάσουν οι Ματθαίοι. Αλλά μαζί τους θα χάσεις κι εσύ. Έχω θέματα με την οικογένεια. Αλλά να ξέρεις κάτι. Όσο και να χάσουν οι Ματθαίοι, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είναι τεράστια η περιουσία. Τη βρήκαν από τους παππούδες τους και ήδη την έχουν αυξήσει πολύ. Βλέπω, ξέρεις όλα τα περιουσιακά τους. Με λεπτομέρειες. Εννοείται. Με ενδιαφέρει το θέμα. Και αν σε ενδιαφέρει και σένα, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία συμμαχία. Συμμαχία? Συνεργασία, πες το όπως θες. Είναι αρκετά τα χρήματα. Φτάνουν και για τους δύο. Θα μπορούσαμε να τα μοιραστούμε. Τι λες? Μου αρέσεις. Κυριολεκτικά ή μεταφορικά? Θες να μάθεις? Σ' έχω μεγαλώσει από τόσο ένα παιδάκι. Μανταμπερβάντης ήσουνα. Και γυναικά. Από το σχολείο ακόμα. Γλυκοκοίταζες ένα κοριτσάκι και την άλλη εβδομάδα τα μάτια σου έφτανε στην επόμενη. Έλα ρε γιαγιά, υπερβάλλεις. Εντάξει. Καλά, δεν ήθελα να προσβάλλω καμία. Ήθελα να τις ευχαριστήσω όλες. Ναι, αλλά τώρα δεν είσαι πια παιδάκι. Και πρέπει να σέβεσαι την γυναίκα σου και να την έχεις καλύτερα και από τον εαυτό σου. Εσύ μου έχεις μάθει ότι ο σεβασμός κερδίζεται. Λοιπόν, φαίνεται ότι η Ευρυδίκη δεν κέρδισε το σεβασμό μου. Εγώ λέω να κάνετε μια προσπάθεια. Να σκεφτείτε να βγάλετε από τον εαυτό σας ό,τι καλύτερο έχετε μέσα σας. Γιαγιά, σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου. Αλλά το θέμα με την Ευρυδίκη έχει τελειώσει. Α, αυτό δεν το δέχομαι. Να το παλέψεις. Να παλέψω τι ρε γιαγιά? Είμαι δυστυχισμένος σε αυτό το γάμο. Και θα είμαι δυστυχισμένος όσος καιρός και αν περάσει, όσες προσπάθειες και αν κάνω. Πες μου,
Μου αξίζει. Μου αξίζει να είμαι δυστυχισμένος. Είμαι 30 χρονών. Μου αξίζει τέτοια ζωή. Πες μου, αυτό θέλεις. Μια σελίδα λευκή. Πώς να φτάσω εκεί. Πώς να φτάσω εκεί. Με τη λέξη να είχα χίλιες φωνές να ακούς κι όποια θες, να ακούς κι όποια θες, να διαλέξεις. Δυο σελίδες λευκές σου έχω κι άλλες νάκες, η μανή. Σε φτάνει καμιά. Ούτε που το πρόσεξες. Ποτέ σου δεν με ρώτησες. Καραβάκια και σαΐτες για ταξίδι ξεκινούν. Πόσες νίκες, τόσες σίτες. Αν αντέξεις θα σε βρουν. Κι αν μαθαίνεις την αλήθεια σ' όσα λένε τα παιδιά. Αν σε φτάσει μια σαΐτα, καρφώσε την στην καρδιά. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Σκέψου τι θα πάθουν όταν ανοίξουν τα βαρέλια. Καλημέρα. Παρακοιμήθηκα και έχω και πάρα πολλές δουλειές. Δεν πειράζει, έρχεσαι από εβδομάδα στο γραφείο. Θα είμαι κι εγώ πιο ελεύθερη να σε κατατοπίσω, να μην λες ότι σε έχουμε να σηκώνεις τα τηλέφωνα. Ο Σύφης. Ο Σύφης πήγε από το πρωί σαν μπέλια. Συγγνώμη. Έλα, Πετράκη. Μα... Τι? Τι ώρα? Πολύ περήφανος για αυτή την παραγωγή. Περσινή μας συγκομιδή ήταν εξαιρετική. Βοήθησαν και οι ιδανικές κλιματικές θερμοκρασίες. Ναι, πώς βέβαια. Τα οργανωληπτικά στοιχεία της τελευταίας μέτρησης ήταν εξαιρετικά. Θα πείτε όμως σε λίγο και θα μου πείτε. Ανυπομονώ. Ελπίζω να κάνετε καλή δουλειά. Η ξένη αγορά έχει σε μεγάλη υπόλοιψη το ελληνικό κρασί.
Ο αδερφός μου δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για τον Μπρούσκο αυτό. Τώρα θα χρειαστούμε τη δικιά σας βοήθεια, εσάς τους δημοσιογράφους. Ειδικά τώρα που ξεκινάει η εξαγωγή. Θέλουμε να γίνει γνωστό σε όλους αυτό το εγχείρημα που κάνουμε με την οικογένεια Γιαννακάκη από την Κρήτη. Να είστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ που είσαστε όλοι απόψε μαζί μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή σε αυτή τη μικρή γιορτή που κάνουμε με την ευκαιρία της έναρξης της εμφιάλωσης. Σας καλέσαμε για να σας κεράσουμε να πιείτε πρώτοι το κρασί μας. Είμαι σίγουρος και νιώθω ότι έχουμε φτιάξει φέτος το καλύτερο μπρούσκο όλο τον χρόνο. Με τις τανίνες στον ιδανικότερο βαθμό και το μπουκέ πλούσιο σε φρουτόδια αρώματα. Θέλω να σας πω ότι η παρτίδα αυτή είναι όλη προπολημένη. Και να σας διαβεβαιώσω πως με τα νέα μας αμπέλια που αγοράσαμε με την οικογένεια Γιαννακάκη από την Κρήτη, θα φτιάξουμε ακόμα καλύτερο κρασί. Λοιπόν, τώρα να μου επιτρέψετε να κεράσουμε πρώτα τους φίλους σομελιέ για την πρώτη δοκιμή. Καλώς την έχεις εσύ καλέ και είσαι σαν να έρθεις από τα 40 του Μακαρίτη. Πάψε αυτά και με τις βλακίδες. Δεν θέλω να ακούω για μνημόσυνα. Μην ξαναμιλήσεις. Κουνήσου από τη θέση σου. Παπα, μας βγήκε και προληπτική. Τι έχεις καλό και σε τις κατάχλωμη. Μαύρη νύχτα είχα. Είδα εφιάλτες με τον... Ποιον. Ποιον, άντε τώρα μη στα ψάλλω. Με τον Αντώνη που έγινε Μανώλης και πήγες και μπλέκτηκες μαζί του και του επιβεβαίωσε και όλος ότι είμαι αυτή που νομίζει. Δεν κατάλαβες. Δεν νομίζει. Είναι σίγουρος. Και στο όνειρο σίγουρος ήταν. Αλλά εσύ έπρεπε να επιμείνεις ότι δεν είμαι η Μπουμπού, αλλά η Δάφνη Νικολάου. Με έκαψες. Επίτηδες το έκανες. Εγώ! Συγγνώμη, μωρέ Κωνσταντίνα μου. Αλλά δεν μπορώ. Έχω πολύ πανικό. Δεν μου φταίς εσύ. Ρε Δάφνη μου, μην τρελαίνεσαι. Του μίλησα εγώ του Μανώλη. Δεν πρόκειται να πει κουβέντα. Μου ορκίστηκε ότι θα είναι τάφος. Δεν θέλω να ακούω για τάφος, παιδάκι μου. Δεν θέλω να ακούω για θανατικά, το καταλαβαίνεις. Συγγνώμη, μου ξέφυγε. Να σου πω. Θέλει να μας κάνετε το τραπέζι. Ποιος? Ο Μανώλης, τι λέμε τόση ώρα. Έρχεται στην Κρήτη. Και θέλει να μας κάνετε το τραπέζι για να σιγουρευτείς ότι δεν πρόκειται να πει κουβέντα. Δασκαλά. Είσαι τελείως του γιατρού. Ρε σου λέω, τα έχει μάθει όλα από τον ανιψιότο που δουλεύει στα αμπέλια. Ξέρει τα πάντα. Για σένα και το διαμαντί. Ξέρει που είναι το σπίτι σαν. Α, ξέρει και το σπίτι μου. Και μετά σου λέει να μην πιστεύεις τα όνειρα. Συγκοπή θα πάθω. Καλημέρα στις όμορφες κυρίες. Καλημέρα. Το γνωστό μας καφεδάκι. Ναι, ευχαριστώ. Έφυγα. Το όμορφες πήγαινε σε εσάς, αλλά για να μην φανώ, γίνεσαι στη φίλη σας, το έριξα έτσι γενικά. Ευχαριστώ επίσης.
χρόνια ασχολούμαι σαν δοκιμαστής, τέτοια καταστροφή κρασίου δεν έχω ξαναδεί. Τι έγινε? Τι να σας πω, δεν μπορώ να υποθέσω τίποτα. Είμαι τόσο χαμένος. Μήπως η θερμοκρασία ήταν ψηλή? Όχι. Υπάρχει κλιματισμός και αυτόματος έλεγχος. Μήπως οξυδώθηκε το κρασί από τον ατμοσφαιρικό αέρα? Όχι. Υπάρχει σύστημα αυτόματης αναπλήρωσης του βαρελιού με άζωτο. Τα βαρέλια, μήπως είχαν υπολείμματα και ανάπτυξαν μύκητες? Τα βαρέλια ήταν καινούργια. Γι' αυτό σας λέω, δεν μπορώ να καταλάβω. Κύριε Ματθαίου, αυτή τη στιγμή είμαι τόσο μουδιασμένος που δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτό που συνέβη και είναι πρωτοφανές. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς με τις παραγγελίες? Δεν μπορώ να ξέρω τίποτα. Εγώ, σαν εμπορικός αντιπρόσωπος, θα ενημερώσω τους πελάτες μου και θα δούμε τι θα γίνει. Πολύ φοβάμαι όμως για τα χειρότερα. Τι εννοείται? Αφού θα επιστρέψουμε τις προκαταβολές. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό. Η φήμη που θα βγάλει αυτό το γεγονός μπορεί να είναι καταστρεπτική. Όπως τα θέλαμε. Ο Θεός δεν μιλιέται και οι Ματθαίοι είναι να πεθάνουν. Πω, μεγάλο ρε ζηλίκι για έναν νέο παραγωγό. Καλά, ο δικός σας πώς τα κατάφερε? Άλλαξε τη ζύμωση με κάποια προσθήκη και μετέτρεψε το αλκοόλ σε οξικό οξύν. Και δεν υπάρχει περίπτωση οι Ματθαίοι να καταλάβουν ότι κάποιος έκανε τη βρωμοδουλειά? Εργαστηριακά δεν μπορούν να αποδείξουν τίποτα. Αλλά εντάξει, επειδή είναι καλοί εινολόγοι και έμπειροι, λογικά θα υποψιαστούν ότι κάποιος έβαλε το χέρι του. Μόνο που δεν θα ξέρουν ποιος. Η ζημιά της εταιρείας είναι τεράστια. Και αντί για τα κέρδη που περιμένει ο θείος, θα πληρώσει και από πάνω. Και το χειρότερο είναι για το κύρος του θείου. Θα ξεφτυλιστεί στην αγορά. Εκτός κι αν... τι? Αντινάξει τη δουλειά με τους Ματθαίους στον αέρα, για να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι διακόψε τη συνεργασία με τους άσχετους. Κάτι μου λέει ότι αυτό θα κάνει. Πιστεύω ότι ο τουρισμός τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα θα είναι η πιο επικερδής επένδυση. Μπράβο, μπράβο. Να πάει η Ελλάδα μας μπροστά. Και επιχειρηματικά το βλέπω, αλλά και το νησί μου αρέσει πάρα πολύ. Αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη και την πιστεύω και ως τοποθεσία, αλλά και ως ενέργεια. Αυτό το νησί σου μιλάει. Συμφωνείτε? Πώς? Πώς, ναι. Ναι, ναι. Πιο ομιλητικό νησί δεν θα βρείτε. Έχετε ραντεβού με το Διαμαντή? Οικόπεδα. Θα πάμε να μου δείξει κάτι οικόπεδα. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? 8 χρόνια. Το καφεδάκι μας. Και για τη Δάφνη ένα χυμουδάκι να στανιάρει λίγο. Συγγνώμη κύριε Χατζή, αλλάζουμε από στα σχέδια. Δεν θα μπορέσω να σας πάω να δείτε τα οικόπεδα. Είπα όμως στο Μεσίδη το φίλο του Σύφη να έρθει. Έχω μια ανακατοσούρα με την Κύπρο. Τι έγινε, Διαμαντή μου? Άνοιξε τα βαρέλια. Το κρασί είναι χαλασμένο. Άσε, τι να πω. Ήμουν εκεί να ξέρω. Αμάν. Και είναι σοβαρό αυτό, Διαμαντή μου? Εσύ τι λες, Κωνσταντίνα, δεν είναι σοβαρό? Ολόκληρη παρτίδα καταστράφηκε. Το σιτώνει κρασί. Θα γίνουμε ρεζίλοι στον κόσμο. Χώρια η ζημιά που θα είναι τεράστια. Μην κάνεις έτσι, Διαμαντή μου, θα μου πάθεις τίποτα. Άσε με, ρε Δάφνη, κι εσύ. Ξέρεις πόσο κακό είναι για το όνομα της εταιρείας? Ο Ματθαίος την πάτησε σαν ανίδιος πρωτάρης. Είμαι ένα σκάσο. Πού είναι οι άλλοι? Ήθελα να μιλήσουν μόνοι τους.
Είπαν θα έρθω να με βρω αργότερα εδώ στο σπίτι. Μάλιστα. Φαντάζομαι τώρα θα κλαίνε τη μοίρα τους. Είναι σοκαρισμένοι. Φυσικό είναι. Πάρα πολύ ωραία. Ας καταλάβουν τι πάει να πει στεναχώρια και πρόβλημα, γιατί αυτοί τα βρήκαν όλα έτοιμα από τους γονείς τους. Βλέπω σε ευχαριστεί πολύ το γεγονός αυτό. Ενώ εσένα. Μ' αρέσει που παριστάνεις τον αθώο και τον στεναχωρημένο, λες και δεν είσαι εσύ αυτός που χάλασε το κρασί. Για να πω την αλήθεια, ναι. Σοκαρίστηκα όταν τους είδα διαλυμένους. Τους έπεσε ουρανός στο κεφάλι. Σοβαρολογείς? Μήπως δεν είσαι το σκληρό αγόρι που νόμιζα? Τι θες να κάνεις πίσω? Και τα σχέδιά μας? Ευρυδική, δεν συμφώνησα σε τίποτα. Δεν κατάλαβες. Είσαι υποχρεωμένος να συμφωνήσεις. Δεν νομίζω ότι θέλεις να μάθουν οι Ματθαίοι ποιος έβαλε το χέρι του για να γίνει ξύδι το κρασί τους. Ή μήπως θέλεις? Τι λες? Μπορείς να θυμώνεις όσο θέλεις. Σου πάει εξάλλου. Σε κάνει πιο ελκυστικό. Τα μαθες? Τι να μάθω, τι έγινε? Καταστροφή. Άνοιξαν όλα τα βαρέλια στην Κύπρο και το κρασί είναι χαλασμένο. Ξύδι σου λέω, Διαμαντής τα έχει βάλει με τον Ματθαίο. Δηλαδή έπαθαν καταστροφή οι άνθρωποι. Και πώς μπορεί να έγινε αυτό? Τι να σου πω, ό,τι ξέρεις ξέρω, ο Διαμαντής δεν μου είπε περισσότερα, είναι να σκάσει. Υπάρχει περίπτωση να είναι σαμποτάζ? Τι σαμποτάζ? Να έβαλε κάποιος το χέρι του. Ποιος? Ο Διαμαντής μου είπε ότι ο Ματθαίος δεν αφήνει κανένα να πάει στα βαρέλια. Και ότι είναι ο καλύτερος συνολόγος που υπάρχει στην Κύπρο. Πώς έγινε αυτό, θα μου στρίψει. Πώς το άφησες αυτό να συμβεί, ρε Ματθαίο? Ζητάς και τα ρέστα, Αχιλέα? Θέλεις να βγεις και από πάνω? Εγώ τώρα τι φταίω, μου λες? Αν δεν σε κυνηγούσα, Αχιλέα, στην Κρήτη με τα γκομενηλίκια σου, το μυαλό μου θα ήταν εδώ, στα κρασιά μου, και δεν θα πάθαινα τέτοιο κακό. Σου ζήτησα εγώ να με κυνηγήσεις? Ας κοίταζες τη δουλειά σου, εντάξει? Δεν θα μου τα φορτώσεις εμένα τώρα. Άντε, μπράβο. Σταματήστε! Και οι δύο. Εδώ κι εγώ είμαστε και εσείς τσακώνεστε. Τι θα καταλάβουμε αν ρίχνουμε ένα στην ευθύνη στον άλλον? Δεν ρίχνω ευθύνη σε κανένα. Το κρασί ήταν δικιά μου ευθύνη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Ορίστε. Ο χημικός έλεγχος έγινε πριν 28 μέρες. Η πτυτική ήταν στο 015. Αν σε αυτό το διάστημα ανέβηκε στο 070, το κρασί δεν σωζόταν με τίποτα. Το κέρατο μου μέσα. Τι έγινε? Τι είναι αυτά που άκουσα? Χάσαμε τη φετινή σοδιά και το κρασί έγινε ξύδι? Πώς έγινε αυτό, μπορείς να μου πεις? Δεν ξέρω, γιαγιά, πώς έγινε και ούτε μπορώ να καταλάβω. Μαμά μου. Δεν είναι τίποτα, αγάπη μου. Πήγαινε στο δωμάτιο σου να ζωγραφίσεις, εντάξει? Όχι. Θέλω να μάθω γιατί κλαις. Ταγκώθηκα με μια φίλη μου και στενοχωρέθηκα, εντάξει? Ποια φίλη σου? Γιατί τσακώθηκατε? Μαρίνα μου, σε παρακαλώ, πήγαινε στο δωμάτιο σου να ζωγραφίσεις και θα έρθω κι εγώ σε λίγο, εντάξει, καρτόλα μου? Άντε, μωρό.
Ψυχραιμία. Θα το αντιμετωπίσουμε. Πώς. Η καταστροφή είναι μεγάλη. Ολόκληρη σοδιά χαμένη. Χτεθήκαμε και στους Γιαννακάκηδες. Μπροστά ήσουν, δεν άκουσες. Μην μπερδεύεσαι με τα επαγγελματικά τους. Θα το αντιμετωπίσουν αυτοί. Και στο κάτω-κάτω δεν χάθηκε ο κόσμος. Την υγεία μας να έχουμε. Έλα, μην συγχύσεσαι στην κατάστασή σου. Δεν κάνει. Τέλειο. Ε? Θα αρέσει πολύ τη Στεφανίας μου. Παιδικό δωμάτιο δεν το λες πάντως. Μα δεν το θέλει παιδικό. Η Στεφανία δεν είναι συνηθισμένο παιδί. Δεν έχει παίξει ποτέ με κούκλες και τέτοια πράγματα. Έχει πολύ όριμη σκέψη. Καμία σχέση με την ηλικία της. Ωχ, αυτές τι είναι. Φωτογραφίες της κόρης σου. Ναι, θα τους βάλω στους τοίχους. Στεφανία μου, γεια σου αγάπη μου. Ναι, αύριο θα έρθω να σε πάρω. Ναι, και το κομπιούτερ είναι εδώ, στημένο. Να βάλω τις φωτογραφίες στον τοίχο του δωματίου σου. Δεν θέλεις. Ναι, το ξέρω ότι δεν είσαι ούτε μοντέλο, ούτε ηθοποιός. Α, οκ. Okay. Μου επιτρέψεις να τις βάλεις στο δικό μου δωμάτιο. Εντάξει, αγάπη μου. Θα τα πούμε αργότερα. Σε φιλώ. Τι, δεν τις θέλει. Είναι πολύ σοβαρή. Δεν φαντάζεσαι τι λέει το στόμα της. Εγώ δεν είμαι μοντέλο, ούτε ηθοποιός να βάλω το πρόσωπό μου να το βλέπω απέναντι. Ακούς, έτσι μου είπε. Η ίδια ο Σύφης είναι. Και μέσα και έξω μου φαίνεται. Το ξέρω. Μιλήσατε με τον Αντώνη. Μου στείλω 2-3 γραπτά μηνύματα και μου πέθαμε πάρει μετά όταν θα είναι μόνος. Ναι, αλλά πρόλαβε να σου στείλει 2-3 μηνύματα. Γιατί αυτό το πονηρό χαμόγελο? Ο τύπος έχει δαγκώσει τη Λαμαρίνα με την πάρτι σου. Και τι με αυτό, υπάρχει περίπτωση ποτέ να γυρίσω να τον κοιτάξω? Γιατί όχι. Ξεκόλα πια με τον Ματθαίο. Ακόμα και ξεκολλήσω από τον Ματθαίο, τον Αντώνη δεν τον εκτιμώ. Εντάξει, δεν λέω, κάνει τη δουλειά μας μια χαρά, μας βολεύει, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας επιστήμονας πληρώνεται για να κάνει κάπως σε κάποιον. Κατά κρύβια με ιδιάζει αυτό. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Είμαι πολύ περήφανος για σένα, το ξέρεις. Γι' αυτό διάλεξα μια γυναίκα που σου μοιάζει. Μου μοιάζει με Ελένα. Πολύ. Πάρα πολύ. Υπάρχει περίπτωση να είναι σαμποτάζ. Τι σαμποτάζ? Να έβαλε κάποιος το χέρι του. Δεν μπορώ, Ματθαίο, να καταπιώ αυτόν τον ρεζιλίκι. Σαν πρωτάρι συμπάθησες. Ηρέμησε, Διαμαντή μου. Θα πάθεις τίποτα. Διαμαντή, προσέχε τα λόγια σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τη ζημιά θα την επομισθώ εγώ. Εσύ δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα οικονομικά. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Χάνουμε το κύρος μας, δεν το καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, είμαι πολύ συγχυσμένο να συζητήσω μαζί σου τώρα. Κατεβαίνω Κύπρο και θα τα πούμε από κοντά. Μια η Αναστασία και μια ο Ματθαίος να κυνηγάει τον αδερφό του, τον Αχιλέα, για τις γυναικοδουλειές του. Πού να του μείνει μια λόγια για το κρασί. Έχουμε εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Διαμαντή μου, θα αρρωστήσεις, ηρέμησε. Ποιος ήρθε τώρα? Τσιτσάω. Να περάσω. Μπήκα στο σπίτι του Μάρκου. Ναι, τώρα ξεμπέρδεψα.
Βάλε με σε ανοιχτή ακρόαση να ακούει και ο Σύφης. Έλα, σ' ακούει. Πες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έπαθαν οι Ματθαίοι όταν οι σομελιέ άρχισαν να δοκιμάζουν το κρασί. Μόνο που δεν τα έκαναν πάνω τους. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί πέρα να το δω αυτό. Υποψιάστηκαν κάτι οι Ματθαίοι. Τίποτα. Ούτε που μπορούν να καταλάβουν από πού τους ήρθε. Και ούτε θα καταλάβουν ποτέ ότι είμαστε εμείς από πίσω. Μπράβο, πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια. Έκανες ξύδι το κρασί των Ματθαίων μέσα σε μια νύχτα. Να ξέρουμε κανένα γιατρό. Όχι, Διαμαντή μου. Δεν έχει τίποτα. Απλά τρόμαξε που είδε έτσι απότομα το Μανώλη. Επιτέλους. Συνήλθε. Α! Τι τρέχει, Εμελίνα, πες μου. Άστο καλύτερα, δε. Κορίτσι μου, με τρομάζεις. Τι έγινε? Φοβάμαι. Οι Ματθαίοι χάλασαν επίτηδες το κρασί και μας το κρύψαν. Για να μοιραστούμε μαζί τους τη ζημιά. Γιατί να το κάνουν αυτό? Εκδίκηση. Απειλούσε την Αναστασία ότι εμείς φταίμε για το ατύχημα των γονιών τους. Αυτή η συνεργασία είναι μια καλωστημένη παγίδα. Λοιπόν, ό,τι χρειάζεται, χτύπα τηλέφωνο. Πάμε. Ευτυχώς που τον είδες και πρόλαβα να κρυφτώ. Αυτό το αστείο πρέπει να σταματήσει. Απόψε κιόλας θα πω στο Σύφη ότι συναντηθήκαμε τυχαία και τα αλλάξαμε τηλέφωνο. Να το πεις. Αλλά δεν θα πεις ποτέ ότι τη γνωριμία σας την αίσθησα εγώ τότε. Παρόλη τη χθεσινή καταστροφή, έχω φάει κόλλημα, Ματέο. Σκέφτομαι τη Μελίνα. Τι λες ρε τώρα, μετά από αυτό που έγινε. Έλα, μη συνεχίζεις. Αν σου σφυρίξει λίγο, δεν θα τρέξεις πίσω της σαν το σκυλί? Επιτόπου θα τρέξω να πάω να την βρω και δεν με ενδιαφέρει τίποτα, καταλαβες. Πάμε να φύγουμε, Μανώλη. Πάμε. Όχι, θα κάτσεις! Πήρα φόρα εγώ τώρα, κατάλαβες. Έχω πει και τις δρακές μου και μου έρχεται έτσι μια εξομολογητική διάθεση. Σχετικά με το παρελθόν.